Μία ημέρα μετά την αποστολή παγιδευμένου δέματος των Βόλφγκαν Σόιμπλε, που έφερε ελληνικά γραμματόσημα και σφραγίδες στην ευθύνη για την οποία ανέλαβε η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, χωρίς να κάνει την παραμικρή νήξη στο συγκεκριμένο θέμα, μίλησε από το βήμα ημερίδας της Διεθνούς Τραπεζικής Ένωσης στην Φραγκφούρτη για την μετά-Brexit εποχή. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι αρεστό αυτό στο Παρίσι, όμως το συμφέρον μας είναι ακόμη και μετά το Brexit να έχουμε ένα ισχυρό οικονομικό κέντρο στο Λονδίνο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και είναι καλύτερο να έχουμε αυτό το κέντρο στο Λονδίνο παρά στη Σιγκαπούρη ή οπουδήποτε άλλο. Η δήλωση Σόιμπλε ήρθε μία ημέρα πριν την συνεδρίαση της G20, που αναμένεται με ενδιαφέρον για το αν θα εμείνει σε μια κοινή γλώσσα που θα στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και τις ανοιχτές αγορές. Η στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να περιπλέξει τις συνομιλίες και να αναγκάσει τους αξιωματούχους να αφήσουν εκτός το επίμαχο ζήτημα του εμπορίου. Αν μας έγινε μάθημα κάτι από το παρελθόν, είναι ότι ο εθνικισμός και ο προστατευτισμός δεν είναι ποτέ οι σωστές λύσεις. Δεν μπορούμε να αποκόβουμε τους εαυτούς μας από τα προβλήματα του κόσμου και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε και να αντιμετωπίζουμε απλοϊκά πολύπλοκες προκλήσεις. Οι συνομιλίες των αξιωματούχων της ομάδας των 20 ισχυρών του κόσμου θα φιλοξενηθούν στο Baden-Baden της Γερμανίας.